Σε κρίσιμη καμπή έχει περιέλθει ο κλάδος της γαλακτοπαραγωγού αγκαλαδοτροφίας, ο οποίος παρά τη δυναμική που τον χαρακτηρίζει, πιέζεται από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες με συνέπεια να υπονομεύεται η ανεμική βιωσιμότητά του. Ο κλάδος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια καλή κατάσταση, αλλά αν το κρίνει κανείς με τις δυνατότητες που έχει για να αναπτυχθεί, είναι πραγματικά χάλια. Έχουμε τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης σε αυτό το τομέα και δυστυχώς δεν έχουν εκμεταλλευτεί. Είχε πολύ σημαντικά στρατηγικά πλεονεκτήματα. Σήμερα κυρίως λόγω της παγκοσμιοποίησης των μεγάλων εισαγωγών, της κατάρρευσης τιμής γάλακτος στην Ευρώπη, αντιμετωπίζει αυτά τα σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο όριο. Κάποιες μονάδες που είναι χαμηλές σε τιμές, οι μικρές μονάδες, μπαίνουν και μέσα. Για να προστατευτεί η εγχώρια παραγωγή, το Υπουργείο θα θέσει σε εφαρμογή τον νόμο για την υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης του γάλακτος στις συσκευασίες των προϊόντων, ώστε και ο καταναλωτής να γνωρίζει τι καταναλώνει. Ήδη κυκλοφορεί εγκύκλιος και από εκεί και πέρα θα μπούμε στη διαδικασία, ελέγχουμε κυρώσεις σε όσους δεν την εφαρμόζουν. Αφού το κατοχυρώνουμε αυτό, θα πρέπει πλέον να ελέγξουμε ηλεκτρονικά τις εισαγωγές, που αυτή τη στιγμή ελέγχονται με δηλώσεις τριμήνου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό πράγμα δεν είναι αρκετό. Πρέπει λοιπόν όταν εισάγεται γάλα ηλεκτρονικά να ξέρουμε από το τελωνία πού πηγαίνει, ώστε online να ελέγχουμε τις ροές και όποιος θέλει να φτιάχνει προϊόντα με συμπυκνώματα ή με σκόνες, ας βγει να το δηλώσει και να ξέρει και ο καταναλωτής τι αγοράζει. Ως προς το μεγάλο ζήτημα των ανθρώων εισαγωγών, υπόθηκε πως οι εμπλεκόμενοι πρέπει να πάψουν να πριονίζουν το κλαδί πάνω στο οποίο στέκονται. Με λίγα λόγια, πρέπει να καταλάβουν όλοι οι παράγοντες αγοράς ότι αν θέλουμε να διατηρήσουμε το πλεονέκτημά μας σε ποιότητα, πρέπει να το διατηρήσουμε αν προστατεύσουμε την ελληνική παραγωγή. Εκείνο πρέπει να κατοχυρώσουμε όταν εμείς πουλάμε Ferrari, όπως λέω, δεν μπορεί να πουλάμε Fiat με σηματάκι Ferrari. Εκτός από την πίεση στις τιμές, οι βιομηχανίες επικαλούμενες στην ανεμική ζήτηση στην εγχώρια αγορά και τα μεγάλα αποθέματα που διατηρούν, σταματούν τις συνεργασίες τους με κτηνοτροφικές μονάδες, όπως καταγγέλθηκε. Στη Θράκη αυτή τη στιγμή, 2-3 βιομηχανίες έχουν σταματήσει να παίρνουν γάλα και αρχίζουν να κατεβάζουν τις τιμές. Χρειάζεται σύνεση και από τις δύο μεριές. Και ο ένας να καταλάβει το πρόβλημα που έχει η εσωτερική αγορά και μεταφέρεται κάποιο τρόπο σε αυτόν, και ο άλλος να καταλάβει ότι ο παραγωγός είναι πραγματικά όχι εργαλείο, είναι το πετρέλαιο, είναι η ενέργεια για να μπορείς να επιβιώσεις και σαν επιχείρηση. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι εκπρόσωποι του κλάδου θεωρούν επιβεβλημένο να εφαρμοστεί μια εθνική στρατηγική προκειμένου να αξιοποιηθούν οι προοπτικές του. Χρειάζεται ένα στρατηγικό σχέδιο, εθνικό στρατηγικό σχέδιο και για αυτό το τομέα, για αυτόν τον κλάδο, όπως και για πολλούς άλλους, γιατί οι προοπτικές υπάρχουν και είναι πολύ καλές. Αυτές οι μεγάλες ευκαιρίες που έχει ο κλάδος, με πρωταρχικό βέβαια σημαντικό το προϊόν, το ελληνικό γιαούρτι, το οποίο αυτή τη στιγμή κάνει ένα τζίρο 4 δις σε παγκόσμια. Και εμείς έχουμε το 1/16 χιλιοστών. Οι σχετικές αναφορές έγιναν στο πλαίσιο ημερίδας που οργάνωσε η Ένωση Φυλής Χολστάιν για να αναδείξει τη συμβολή της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας στην ελληνική οικονομία.